Μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες του προαστιακού θα προκαλέσει η επερχόμενη διακοπή στα δρομολόγια των λεωφορείων που συνδέουν το προαστιακό με το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο του Ρείου. Τα δρομολόγια τα κόβει η Τρένοσε, η οποία αφήνει την ευθύνη. Θεωρούμε απαράδεκτο να κοπούν τα δρομολόγια έστω και για μία ώρα, γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει και εξυπηρετείται με το τρένο και με τα λεωφορεία για το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο. Εμείς σαν σωματείο και σαν εργαζόμενοι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να μην κοπούνε. Στόχος μας και στόχος όλων των εργαζομένων του ΟΣΕ και έχουμε δώσει όλη μας την ψυχή γι' αυτό είναι να κρατηθεί αυτό το τρένο, διότι εξυπηρετεί μεγάλο πλήθος επιβατικού κοινού και εμείς έχουμε απασχόληση και δουλειά και έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να τα κόψει έστω και μια ώρα. Η απόφαση της εταιρείας έφερε άμεσα την αντίδραση των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι οποίοι θα είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν άλλα μέσα, λιγότερο οικονομικά αλλά και πιο χρονοβόρα. Θέλω να πω ότι αυτή η ενέργεια της Τρένοσε είναι αρκετά ύποπτη και μας θυμίζει άλλες εποχές, όταν, για παράδειγμα, χάρη θέλαν να απαξιώσουν τη γραμμή Πάτρα Πύργο, είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο, είχαν αλλάξει τα δρομολόγια και είχαν βάλει 3 τρένα το πρωί να πηγαίνουν στον πύργο και 3 το απόγευμα να έρχονται από τον πύργο στην Πάτρα. Δηλαδή ο νομός Ηλίας ερχόταν το απόγευμα στην Πάτρα, τις 5 η ώρα το πρώτο τρένο. Με σκοπό να απαξιωθεί και όπως απαξιώθηκε, να πέσει η επιβατική κίνηση και να το κλείσουν. Φοβόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια πίσω από αυτό και θεωρούμε απαράδεκτο το να γίνει ένας διαγωνισμός για να αλλάξει η εταιρεία ή ποια εταιρεία θα πάρει τη λεωφορειακή γραμμή, να κόβονται τα δρομολόγια. Μπορεί να δοθεί παράταση στην υπάρχουσα εταιρεία για ένα μήνα ακόμα ή να κάνουν και μία συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία που έχει λεωφορεία. Το μεσοδιάστημα αυτό που πρέπει να μπει στη διάβια ο διαγωνισμός για να είναι έγκυρος για την καινούργια εταιρεία που θα πάρει τα λεωφορεία. Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ φοβούνται ότι με τέτοιες κινήσεις μειώνεται ο προαστιακός, αφού θα χάσει την αξιοπιστία του στο επιβατικό κοινό. Βεβαίως θα υπάρξει πρόβλημα και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο έχουν αντιδράσει και πολύ σωστά έχουν αντιδράσει, γιατί οι άνθρωποι έχουν προπληρώσει κάρτες που είναι ισχύς ενός μήνα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να τους λες εσύ ότι δεν θα υπάρχει τρόπος μεταφοράς τους. Λοιπόν, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα και ένας άνθρωπος όταν έχει συνηθίσει έναν τρόπο να πηγαίνει στη δουλειά του και του τον αλλάζεις ξαφνικά, βρίσκεται σε δύσκολη θέση γιατί μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία που μπορεί να τον χάσεις και από πελάτη μετά γιατί θα μάθει την άλλη διαδικασία. Το θεωρώ απαράδεκτο δηλαδή από μια εταιρεία να κάνει τέτοιες κινήσεις, να διώχνει δηλαδή το επιβατικό κοινό. Εδώ κάνουμε αμάν να έχουμε κόσμο και να εξυπηρετούμε τον κόσμο και να τον εξυπηρετούμε σωστά.